Η ώρα των απορριών μας, παιδιά, λέγει μια πρώτη απορία. Επιβάλλεται οι χριστιανοί να γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στην εκκλησία, εντός παρενθέσεως, εκκλησιαστική ηγεσία, και να παίρνουν θέση όταν οι περιστάσεις το απαιτούν? Μία τέτοια εντός εισαγωγικών παρέμβαση του λαού του Θεού στα εκκλησιαστικά πράγματα βλάπτει ή ωφελεί? Είναι μία καλή, βεβαίως, απορία, χρήσιμη, πάντοτε χρήσιμη, και θα δούμε τι ακριβώς λέγει αυτή η ίδια η Αγία Γραφή. Συγκεκριμένα, αυτός ο ίδιος ο Κύριος, δεν θα πάω ούτε στην πατερική φιλολογία, γραμματεία, δεν θα πάω ούτε σε κανόνες, δεν θα πω τίποτα, 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 τίποτα. Θα δω μόνο, επειδή δεν μένει χρόνος, απορία είναι αυτή, λίγα λόγια μόνο θα πούμε, τι λέγει ο Χριστός και ο εκφραστής του Χριστού, Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος. Έτσι, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Θα ήθελα να σας έλεγα μόνο ότι η διοίκηση της Εκκλησίας, διοίκηση, αν αποτελεί μια κεφαλή, την κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, βέβαια κεφαλή είναι ο Χριστός, και ολόκληρη η Εκκλησία, ποιμενόμενοι και ποιμένοντες, αποτελούν βέβαια το σώμα της Εκκλησίας, αυτό μην το ξεχνούμε ποτέ. Αλλά εάν πρέπει να δούμε τώρα την Εκκλησία έτσι όπως φαίνεται, και θα λέγαμε είναι ο κλήρος και ο λαός, είναι οι ποιμένοντες και οι ποιμενόμενοι, προφανώς οι ποιμένοντες φέρονται ως η κεφαλή της Εκκλησίας, αν το θέλετε καλύτερα και ακριβέστερα, είναι εις τύπον Χριστού. Είναι εις τύπον Χριστού. Δηλαδή, όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, έτσι είναι και εκείνοι οι οποίοι ποιμένουν την Εκκλησία. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Αλλά επειδή η ποιμενόμενη η Εκκλησία δεν είναι βεβαίως άλογα πρόβατα, η εικόνα είναι από τα πρόβατα και την ποιμνη και τους ποιμένας, λέμε ποιμήν, λέμε ποιμενόμενοι, λέμε αυλή προβάτων, δηλαδή στάβλος, λέμε ότι ο ποιμήν, όπως λέει ο Χριστός, ο ποιμήν ο καλός βάζει και βγάζει τα πρόβατα και τα λοιπά. Δεν είναι όμως πρόβατα άλογα, δηλαδή χωρίς λογική. Γι' αυτό το λόγο είναι εικόνα, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο λαός του Θεού είναι πρόβατα άλογα. Είναι έλογα. Ύστερα από το λαό δεν βγαίνουν και οι ποιμένες. Συνεπώς πώς είναι δυνατόν ο λαός να μένει ερήμην, θα λέγαμε, αυτής της κάποιας λογικής τοποθετήσεώς του μέσα στην Εκκλησία. Ακούστε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, που συνιστά ότι οι πιστοί, οι ποιμενόμενοι, πρέπει να γνωρίζουν τους ποιμέναστον, εκείνους που τους ποιμένουν, και εφόσον είναι σωστοί ποιμένες, πρέπει να οφείλουν εις αυτούς υπακοή και τιμή. Λέγει εις την προς Εβραίους επιστολή του, στο 13ο κεφάλαιο, τα εξής: «Πίθεστε τις ηγουμένης ημών και υπήκετε». Να πίθεστε εις τους ηγουμένους σας. Ηγούμενος είναι αυτός που ηγείται, δηλαδή αυτός που διοικεί. Αυτός λέγεται ηγούμενος, αυτός που ηγείται. Και υπήκετε και να έχετε υπακοή. Αυτοί γαρα γρυπνούσι υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Αιτιολογεί το γιατί. Διότι, λέει, αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, επειδή θα δώσουν λόγο εις το Θεό. Ώστε θα δώσουν λόγο στο Θεό για τις ψυχές του λαού. Ναι, βεβαίως. Αν ήξερε κανείς πόσο βαρύ είναι το έργο του ποιμένος, τότε θα έμενε ενεός, με το στόμα ανοιχτό. Έχω απέναντί μου και αγόρια. Αύριο, κοπέλες που έχω απέναντί μου ομοίως, θα έχετε παιδιά, θα κάνετε αγόρια ίσως, θα σας ζητήσουν να γίνουν ηγέτε μέσα στην Εκκλησία, να μην εμποδίσετε ποτέ τα παιδιά σας. Αυτά να το προσέξετε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
αλλά παίρνω τα αγόρια που είναι πιο πρόσφατη η περίπτωση, δηλαδή πιο κοντινή. Κάποιο παιδί να θέλει να γίνει κληρικός, να γίνει ποιμήν, πρέπει να μετρήσει το τίμημα. Δεν θα ήθελα να σας πω να απογοητευτείτε, αλλά θα ήθελα να σας πω να μην προχωρήσετε με επιπολαιότητα. Δεν πρέπει να απογοητευτούμε, γιατί θα λέγε κανείς, τότε αν θα δώσω λόγο, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος περί ιεροσύνης, ότι θα δώσεις λόγο και για τους ποιμενωμένους και για τον εαυτό σου. Έχεις χρέος και για τους ποιμενωμένους και για τον εαυτό σου. Ενώ ο ποιμενόμενος μόνο για τον εαυτό του. Μη πεις λοιπόν ότι είναι βαρύ το έργο και δεν γίνομαι κληρικός. Όχι. Αν πάρεις τη χάρη του Θεού, τότε και για τον εαυτό σου θα φροντίσεις, αλλά και για το ποίμνιο που σου ορίζει ο Θεός. Αποτείνομαι λοιπόν στα αγόρια, αν κάποιο ποτέ παιδί θα αισθανόταν την κλίση του Θεού, κλίσεις με ήττα, το κάλεσμα του Θεού να υπηρετήσει το θυσιαστήριον, του λέγω, θα πρέπει να προσμετρήσει την τιμή, την ευθύνη, το βάρος, όχι για να μην προχωρήσει, αλλά για να μην προχωρήσει με επιπολαιότητα και προκαλέσει ζημία και εις τον εαυτόν του και εις το λαό του Θεού που είναι η Εκκλησία. Και λέγει στη συνέχεια ότι, που λέει εδώ ο Απόστολος στην προς Εβραίους, ότι αγρυπνούν για τις ψυχές σας. Το φαντάζεστε αυτό, ότι μπορεί κανείς να αγρυπνεί? Πώς μπορεί να αγρυπνεί? Δεν μου λέτε, όταν η μάνα σας δουλεύει, δεν αγρυπνεί το βράδυ για να ετοιμάσει το αυριανό φαγητό, ώστε όταν θα έρθείτε εσείς από το σχολείο να βρείτε στο ψυγείο το φαγητό? Και ποιος σας είπε ότι οι ποιμένες δεν αγρυπνούν για να σας ετοιμάσουν το φαγητό? Αυτά όλα που σας λέμε, νομίζετε ότι γίνονται έτσι με κανένα μεροκάματο 8-2? Και ότι δεν αγρυπνούμε? Φοβερά αγρυπνούμε, ακριβώς για να ετοιμάσουμε την τροφή του λαού του Θεού. Ή ακόμη να προσευχόμεθα εις τον Θεό για τις ψυχές που κινδυνεύουν, που χάνονται, που ό,τι άλλο. Όταν μας δίνεται το χαρτάκι με ένα όνομα, γιατί λέγει είναι άρρωστος ο άλλος, ξέρω εγώ, θα κάνει εγχείρηση, και ευχόμεθα. Ναι, λοιπόν. Και συνεχίζει ο Απόστολος και λέγει, ή να με τα χαράς του το ποιώσει και μη στενάζοντες, αλήσει τελές γαριμήν τούτο, ώστε κάνουν αυτό το βαρύ έργο, να το κάνουν με τη χαρά τους, με την καρδιά τους, μη τους στενοχωρείτε, γιατί αυτό δεν σας συμφέρει. Αλήσει τελές τα πει ασύμφορον. Σας είναι ασύμφορο το να φτάνετε στο σημείο να στενοχωρείτε τον ποιμένα, τον εργάτη του Ευαγγελίου που αγωνίζεται για σας. Του βάζετε δηλαδή παραπάνω κόπο, τον κόπο που έχει να ποιμάνει και τον κόπο και τις πικρίες που μπορεί να έχει από μια κακή συμπεριφορά των ποιμενωμένων. Αλλά αυτό όμως προϋποθέτει γνησίους ποιμένας του Χριστού. Γνησίους ποιμένας, διότι αν ο ποιμήν δεν είναι ποιμήν αλλά λυκοποιμένας, όπως θα τον ονομάσει, θα τους ονομάσει ο ίδιος ο Χριστός, τότε τι γίνεται? Δηλαδή οι λεγόμενοι προβατόσχημοι ποιμένες είναι λύκοι που φοράνε όμως μία προβιά προβάτου και δείχνουν ότι είναι και αυτοί πρόβατα, ενώ δεν είναι. Ή ακόμη ο Κύριος είπε και κάτι άλλο, είπε εκείνοι που έχουν την νοοτροπία του μισθωτού είναι καριερίστες. Ο καριερίστας, αυτός που θέλει να κάνει την καριέρα του. Μου είναι αδιανόητο πράγμα να γίνω ιερεύς και να κάνω καριέρα. Μου είναι αδιανόητο, αν σπουδάσω θεολογία, αν ξανασπουδάσω και ξανασπουδάσω και παραπέρα, όχι για να κάνω καριέρα, για να αποδώσω καλύτερα και καλύτερα εις το έργο του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, δεν ήσαν τυχαίοι άνθρωποι, αλλά τη μόρφωσή τους δεν την απέκτησαν για να γίνουν καριερίστες, να αποκτήσουν καριέρα, αλλά τι,
για να μπορέσουν να καταλάβουν το βάθος των γραφών και να αποδώσουν το βάθος των γραφών στο λαό του Θεού. Ξέρετε το γνωστό περιστατικό με τον Μέγα Βασίλειο, όταν πήγε ο μόδεστος ο διοικητής της περιοχής να του πει εκ μέρους του Ιουλιανού ότι και τα λοιπά. Τι λέει, θα φοβηθώ, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τι θα φοβηθώ, μη μου πάρεις την περιουσία, λίγα βιβλία έχω μόνο. Τι θα φοβηθώ, μη μου αφαιρέσεις τη ζωή. Μη μου αφαιρέσεις τη ζωή. Ούτε αυτό το φοβούμαι, διότι έτσι μόλις λέει να μ' αγγίξεις, έχω τόσο ασθενικό σώμα που αμέσως θα πεθάνω. Είναι δε γνωστό ότι ο Μέγας Βασίλειος απέθανε μόλις 49 ετών. Γιατί ακριβώς ήταν πάρα πολύ ασθενής? Ή ο Ιερός Χρυσόστομος ζήτησε καριέρες? Όχι, εδέχθηκε την εξορία. Συνεπώς βλέπει κανένας ότι αυτοί μορφώθηκαν όχι για να κάνουν καριέρα, αλλά για να αποδώσουν καλύτερα και καλύτερα εις το έργο του Θεού. Σας ξαναλέγω άλλη μία φορά, μου είναι αδιανόητον μέσα εις το χώρο της ιεροσύνης να θέλει κανείς να κάνει καριέρα. Είναι, ξέρετε τι θα πει καριέρα, σταδιοδρομία. Λέγανε λαμπρή καριέρα, λαμπρή σταδιοδρομία. Μου είναι αδιανόητον. Μου είναι αδιανόητον πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η νοοτροπία του μισθωτού, λέει ο Κύριος. Αλλά για να δούμε πως τα λέει ο Κύριος. Έχω σταχυολογήσει, γιατί πού να σας τα πω όλα, θα θέλαμε πάρα πολύ χρόνο. Λέγει ο Κύριος, αλλοτρίο δε ουμή ακολουθήσουσι, εννοείται τα πρόβατα, αλλά φεύξονται από αυτού ότι ουκ είδασι των αλλοτρίων την φωνήν. Ιωάννης 10,5. Ότι αλλότριον, ο αλλότριος είναι αυτός που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Δεν έχει σχέση πώς, με ποιαν έννοια. Βέβαια μέσα στην Εκκλησία είναι ποιμένας, είναι πρεσβύτερος, είναι ό,τι είναι. Αλλά δεν έχει ο ίδιος σχέση με τον Χριστό. Αυτός λέγεται αλλότριος. Λέγεται αλλότριος. Τότε λέγει τα πρόβατα, τα οποία είναι λογικά. Έχουν μάτια, έχουν αυτιά και έχουν και μύτη και μυρίζονται. Τότε αυτόν λέγει δεν θα τον ακολουθήσουν. Είδατε τι λέγει? Ουμή ακολουθήσουσι, δεν θα ακολουθήσουν. Γιατί? Όχι μόνο δεν θα ακολουθήσουν, αλλά και φεύξονται από αυτού. Αλλά και θα φύγουν. Δηλαδή δεν ακολουθώ σημαίνει μένω σε μια απόσταση, αλλά φεύγω, θα πει και απομακρύνομαι. Αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ουκ είδασι των αλλοτρίων την φωνή. Γιατί δεν γνωρίζουν την φωνή των αλλοτρίων. Αυτοί που αλλοτριώθηκαν ουσιαστικά από το πνεύμα του Θεού και της Εκκλησίας. Ακόμη λέει ο Χριστός, παίρνω τα αρνητικά μέρη, γιατί αν έπαιρνα και τα θετικά δεν ξέρω τι θα έβγαινε. Αμήν αμήν λέγω ημίν, σας βεβαιώνω, λέγει, ομοί εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνον αλαχώθεν. Ξέρετε, υπάρχει μια πόρτα και μπαίνει κανείς από την πόρτα μέσα εις την αυλήν των προβάτων, δηλαδή εις των στάβλων, εις την στάνιν. Αλλά αναβαίνει, λέει, αλαχώθεν. Καλώς λέει αναβαίνει το ρήμα. Αναβαίνω, γιατί πρέπει να σκαρφαλώσει κανείς κάποια ντουβάρια για να μπει μέσα. Εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Τι θα πει μπαίνω από την πόρτα? Ο εισερχόμενος δια της θύρας είναι η νομιμότητα, η ουσιαστική νομιμότητα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν σώζεται κανείς εάν μη νομίμως αθλήσει. Ποια είναι αυτή η νόμιμος άθλησης? Δεν είναι αρκετό να πεις ότι θα κάνω άσκηση και άθληση. Πρέπει να είναι νόμιμος αυτή η άθληση, όπως τη θέλει ο Θεός. Αν είσαι δρομέας, δεν μπορείς να ξεκινήσεις πριν πέσει η πιστολιά μες στο στάδιο. Γιατί αν ξεκινήσεις έστω και δευτερόλεπτο να ξεκινήσεις, για σένα είναι άκυρο. Πρέπει να ξεκινήσεις με την πιστολιά. Αυτή λέγεται η νομιμότητα. Νηστεύεις, αν νηστεύεις για να κάνεις σιλουέτα, τότε βεβαίως δεν είναι νηστεία νόμιμος,
Γιατί δεν τη θέλει την νηστεία αυτή ο Θεός. Δεν έχει τα στοιχεία της νομιμότητος. Για να έχει τα στοιχεία της νομιμότητος πρέπει να πεις, πρέπει να πεις, το λέγει ο Θεός. Το λέγει ο Θεός. Δεν νηστεύω γιατί έτσι μου ήρθε, γιατί θέλω να δυνατήσω, γιατί θέλω να αποτοξινωθώ, γιατί διότι. Αλλά γιατί το λέγει ο Θεός. Και μόνο γιατί θα πω το λέγει ο Θεός, αυτομάτως αποκτά η νηστεία μου την νομιμότητα. Αν λοιπόν και εκείνος που θα μπει μέσα, αλαχώθεν, παιδιά, τι να σας πω, είσαστε μικρά παιδιά, δηλαδή νέα παιδιά, τι να σας πω, αυτό το η νομιμότης. Πολλές φορές λέμε, για να γίνει κανείς κληρικός πρέπει να έχει προϋποθέσεις. Τα γόρια, ακούστε, ακούστε. Κάποτε ο πατήρ Ευσέβιος Ματθόπουλος, άμα ήταν μικρός, του είχε πει η μάνα του, ξέρεις παιδί μου, ξέρεις τι είναι η ιεροσύνη? Δεν σηκώνει τίποτα, είναι σαν το μάτι. Ούτε την πιο μικρή σκόνη, ούτε το πιο μικρό σκουπιδάκι δεν σηκώνει. Πρόσεξε παιδί μου, μη κάνεις αμαρτίες, και ιδίως σαρκικές αμαρτίες. Τα ακούσατε καλά παιδάκια? Τα ακούσατε? Προσέξατε το. Λοιπόν, όταν εσύ είσαι φορτωμένος με σαρκικές αμαρτίες, πάνε να γίνεις κληρικός. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Έχεις την νομιμότητα? Εάν θα γίνεις, γιατί κάποιοι θα βρεθούν να σε κάνουν κληρικό, ιερέα, να σε κάνουν, τότε, τότε τι έχεις να πάθεις? Ή θα κοροϊδέψεις το πνευματικό που πήγες να εξομολογηθείς, ή ο πνευματικός είναι χαλαρός, ακόμα χειρότερα. Τότε, τότε θα έχεις να κάνεις με τον ζώντα Θεό. Σας έλεγα την ώρα του μαθήματος για τον ζώντα Θεό. Φοβερόν, λέγει η Γραφή, το εμπεσίν εις χείρας Θεού ζώντος. Είναι φοβερό πράγμα να πέσεις στα χέρια του ζωντανού Θεού. Αυτός, ή ακόμη για να κάνεις καριέρα, ή ακόμη να κάνεις επάγγελμα, καριέρα, να βγάλεις το ψωμί σου, σου λέει, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις με τη σέσουλα παιδιά, που σου λέει, έκανα, ήμουνα μπογιατής, ήμουνα χτίστης, ήμουνα ξέρω εγώ τι ήμουνα, και τώρα μια ευκαιρία, είμαι 35 χρονών, 40 χρονών, 45 χρονών, 50 χρονών, ό,τι έκανα. Έζησε και τη ζωή του όπως την έχει ζήσει. Τώρα να γίνω ιερεύς, παπάς. Μπα! Πώς και αυτή η όψιμος επιθυμία? Πώς αυτό το φοβερό πράγμα να γίνεις παπάς? Ακούστε πώς χαρακτηρίζει τώρα εδώ ο Κύριος. Εκείνος, αυτό το ανεβαίνω αλαχώθεν, θα πει, πιάνω το δεσπότη, κροϊδεύω το πνευματικό και παίρνω μια συμμαρτυρία, γιατί πρέπει να πάρω μια συμμαρτυρία, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα κολλήματα. Κόλλημα θα πει εμπόδιο στην ιεροσύνη. Προσέξτε, και οι κοπέλες δεν μπορεί να γίνουν πρεσβυτέρες, εάν ο ιερεύς γίνει έγγαμος, εάν η κοπέλα και αυτή έχει κόλλημα. Κόλλημα θα πει εμπόδιο. Ωμέγα ύψιλον, κόλλημα, εμπόδιο. Αν δηλαδή έκανε πράξεις σαρκικές, δεν μπορεί να γίνει πρεσβυτέρα. Το υπογραμμίζω. Δεν μπορεί να γίνει μέσα στο γάμο η μοιχεία. Αποκλείεται η ιεροσύνη. Δεν μπορεί να γίνει μέσα στο γάμο η έκτρωση. Αποκλείεται η ιεροσύνη. Να τα ξέρετε. Μην πείτε κάποτε, τι κρίμα, δεν το ξέρα. Όπως έρχονται κάποιοι που επιθυμούν, πραγματικά με την καρδιά τους επιθυμούν την ιεροσύνη, κάποια στιγμή αισθάνονται πως αισθάνονται, και όταν τους πούμε, εμένα μου έχει τύχει κατ' επανάληψη πλήθος φορές, και όταν τους πούμε, λυπούμε, δεν μπορείτε να γίνετε κληρικός. Κάποτε θυμάμαι έναν 45χρονο, έβαλε τα κλάματα μπροστά μου. Τι να του κάνω? Αυτό λανεί καλόν εις εκκλησία μας. Τι να του κάνω? Έτσι λοιπόν δεν μπορεί κανείς να ανεβεί αλαχώθεν. Αυτό είναι το αλαχώθεν. Να πείσει, να κοροϊδέψει, να μπει. Αυτός, λέγει, εκείνος, κλέπτης εστί και ληστής. Είδατε χαρακτηρισμός? Είναι κλέφτης. Τι κλέβει? Τις ανθρώπινες ψυχές, τις οποίες πρέπει να βοηθήσει. Ακόμη είναι ληστής. Τι κάνει? Ληστεύει τις ανθρώπινες ψυχές. Γιατί είναι ακατάλληλος ποιμένας. Είναι δυνατόν ποτέ αυτός να γίνει ποιμήν ανθρωπίνων ψυχών και να τις οδηγήσει εις την Βασιλεία του Θεού? Ο κλέπτης, λέγει ο Κύριος,
ου και έρχεται η ημί ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Για να κλέψει, να θυσιάσει και να καταστρέψει. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, φοβερό. Ο μισθωτός δε, τώρα παίρνουμε τον μισθωτόν, εκείνος ο οποίος σου λέει θα εξασφαλίσω ένα μισθό. Τι καλά, δεν θα τρέχω μέρα νύχτα να βρω το μεροκάματο, ήρθε το τέλος του μηνός, θα πάρω το μισθό μου, μια χαρά. Ο δε μισθωτός, ο μισθωτός δε, και ούκον ποιμήν, δεν είναι ποιμένας, δεν μπορεί να είναι πραγματικά, γιατί κοιτάζει μόνο στο θέμα του μισθού. Βέβαια μερικά πράγματα θα τα κάνει, τι να κάνει, πως θα δικαιολογήσει το μισθό του. Ούκησε τα πρόβατα ίδια, δεν τα νιώσε τα πρόβατα, δεν τα έκανε παιδιά του ανθρώπους του. Θεωρεί τον λύκον ερχόμενον. Ποιος είναι ο λύκος? Είναι ο αιρετικός, είναι. Να σας πω ένα παράδειγμα, το θυμάμαι από τότε, στην κατοχή. Στην κατοχή ήμουνα μικρός εγώ και ερχόταν ένα θρησκευτικό περιοδικό στο σπίτι μας. Και θυμάμαι ο πατέρας μου, είμαστε τότε όλοι μαζεμένοι, πουθενά δεν είχαμε να πάμε. Μαζεμένοι και διαβάζαμε και την Αγία Γραφή και λοιπά, και διάβαζε και το περιοδικό. Και εκεί στο κύριο άρθρο του έλεγε, το θυμούμαι σαν να τα ακούω τώρα, ότι οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς έφυγαν από τα χωριά, βέβαια από το φόβο των Γερμανών, των Ιταλών, των κτλ. Και ήρθαν στο κέντρο, ήρθαν στην Αθήνα ή πήγαν στις πόλεις. Από τα χωριά φύγαν και πήγαν στις πόλεις. Και έλεγε ότι αυτοί ήσαν μισθωτοί. Είδαν το λύκο, άφησαν τα πρόβατα και σκόθηκαν και έφυγαν. Δεν έφυγε το χωριό. Παππούλη μου, εσύ γιατί φεύγεις? Να σωθείς? Το χωριό έμεινε πίσω. Έμεινε πίσω. Βλέπετε λοιπόν, γιατί είναι μισθωτός. Το θυμούμαι αυτό το άρθρο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Ήμουνα πολύ μικρότερος από πολλούς από εσάς. Λοιπόν, και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Τι θα κάνει ο λύκος? Λύκος είναι. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί, και ουμέλει αυτό περί των προβάτων. Και αυτός φεύγει γιατί είναι μισθωτός. Και δεν τον νοιάζει τι θα γίνουν τα πρόβατα. Γιατί είναι μισθωτός. Ακόμη θα μας πει ο Κύριος τον Ευαγγελιστή Λουκά, είναι γραμμένο αυτό. Τις άρα εστίν ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος και λοιπά, παραλείποτα πιο πολλά, ποιος θα βρεθεί να είναι φρόνιμος? Ακούστε, πιστός και φρόνιμος. Πιστός θα πει έμπιστος. Φρόνιμος θα πει να έχει μυαλό, να καταλαβαίνει πώς θα κινηθεί. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνο που πρέπει να εύχεστε για μας, τους Αποστόλους, αλλά και τους κληρικούς, τους πρεσβυτέρους, επισκόπους κτλ. Να βρεθούμε, ακούστε, πιστοί οικονόμοι μυστηρίων Θεού. Πιστός οικονόμος είναι ο αξιόπιστος. Αυτός που θα υπηρετήσει με αξιοπιστία τη σωτηρία, τα μυστηρία για να σωθούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ λέγει ποιος είναι εκείνος ο πιστός οικονόμος. Αφήνω όμως το τι λέει δια των πιστών οικονόμων και παίρνω για εκείνον που δεν είναι πιστός οικονόμος. Εάν δε είπε ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, πει εκείνος ο οποίος έγινε κληρικός, χρονίζει ο Κυριός μου έρχεστε και άρξητε τύπτην τους πέδας και τας παιδίσκας, εσθύνετε και πίνην και μεθύσκεσθε. Ευαργέσαι λέει. Ή δεν πιστεύει ότι ο Χριστός θα έρθει, ο Κυριός μου, ή ότι θα αργήσει. Και αρχίζει λέει να μην κάνει το καθήκον του. Αρχίζει λέει να χρονίζει ο Κύριος, δεν έχει αυτή την εσχατολογική, σας έλεγα στο μάθημα, την εσχατολογική ανατένιση, να δει ότι έρχεται ο Κύριος, έρχεται ο Κύριος. Δεν φοβάται το Θεό, είναι αθεόφοβος. Φοβερό πράγμα αυτό. Τότε λέει αρχίζει να τρώει και να πίνει και να μεθάει με αυτούς που μεθάν. Δηλαδή η γνωστή μας καλοπέραση. Το μισθό μας τον έχουμε, να καλοπεράσουμε, να μαζέψουμε λεφτά και δεν ξέρω τι άλλο. Ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου, θα έρθει ο Κύριος εκείνου του δούλου, εν ημέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώσκει.
σε στιγμή και ώρα που δεν το περιμένει. Και διχοτομήσει αυτό, διχοτομήσει. Ξέρετε, είναι το σώμα, σώμα και η ψυχή είναι μαζί. Διχοτομώ θα πει κόβω στα δυο. Σημαίνει θάνατος. Έρχεται ο θάνατος. Και το μέρος αυτού μετά τον απίστον θύση. Και το μέρος, λέει, το δικό του θα το βάλει μαζί με τους απίστους. Γιατί με τους απίστους? Διότι δεν πίστευε. Διότι αν πίστευε θα είχε φόβο Θεού και θα ενεργούσε το έργο το σωστό. Υπόδειγμα δε καλού ποιμένος είναι ο Χριστός. Λέει πολλά ο Κύριος, αλλά παίρνω μόνο μία φράση. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Γι' αυτό και υπόδειγμα του κάθε ποιμένος είναι ο ποιμήν Χριστός. Το θέμα, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί? Ότι πρέπει να ενδιαφερόμεθα δια τους ηγέτας μας. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η πανέρεση του οικουμενισμού, η οποία έχει πιάσει από το σβέρκο πατριάρχες και αρχιεπισκόπους ανά τον κόσμο όλων. Πατριάρχες και αρχιεπισκόπους ανά τον κόσμο όλων. Ξέρετε, κάποιος έρθει από πίσω σου και σου πιάνει με το χέρι εδώ, εδώ το σβέρκο. Ακινητοποιείτε, ακινητοποίησε. Άμα πιάσετε τη γάτα από το σβέρκο και τη σηκώνει, δεν μπορεί να σας δαγκώσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ακινητοποιείτε. Έτσι λοιπόν ο διάβολος, η αίρεση σε αυτή του, η πανέρεση σε αυτή του οικουμενισμού, αυτή τη στιγμή έχει πιάσει πολύ 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 ψηλά κεφάλια. Και αρχίζει να κατεβαίνει προς τα κάτω, προς το λαό. Αυτή τη στιγμή όμως έχει πιάσει υψηλά κεφάλια. Παγκοσμίως το ξαναλέγω. Εάν λοιπόν δεν ξέρω αυτός που θα έρθει στην Αμερική, η Θερυπή, υπάρχουν πρεσβύτεροι οι οποίοι κηρύσουν οικουμενισμό. Έχω μια κασέτα που μου έχουν δώσει, κηρύσουν οικουμενισμό. Τι θα κάνεις? Δεν πρέπει να δεις ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ο πρεσβύτερος της ενορίας σου, ή ο επίσκοπος, ή ο αρχιεπίσκοπος, ή ο πατριάρχης. Τι θα κάνεις? Θα σε χαζός. Αν αυτός δηλαδή γίνεται οικουμενιστής, θα γίνεις και εσύ. Ακόμη πολλά ακόμα παραλήψεις, παραβάσεις θα μπορούσαν να σκιαγραφίσουν τον κακό ποιμένα. Ο ποιμήν ακόμη μπορεί να είναι και αιρετικός, όχι μόνο στο θέμα της προσέξτε με, του οικουμενισμού, και άλλες αιρέσεις. Έχουμε ένα σωρό. Έτσι ο λαός του Θεού έχει όχι μόνο το δικαίωμα, γιατί πέρασε η ώρα και βιάζουμε, έχει όχι μόνο το δικαίωμα, έχει και την υποχρέωση να αγρυπνά το τι οι ποιμένες του δίδουν και ποιοι είναι. Έχει υποχρέωση. Έτσι ευγενός θα δει, θα πει, θα διορθώσει. Ξέρετε, όταν παρακαλώ ο Ακύλας και η Πρίσκυλα είδαν τον θαυμάσιον πώς λεγόταν στην Αλεξανδρεύση, πέστε μου γρήγορα, γρήγορα. Πέστε γρήγορα. Όχι, τον Απόλλο. Ήταν από την Αλεξάνδρεια. Αλεξανδρεύση ήταν, λέει, το γέννη, δηλαδή το γένος Αλεξανδρεύση. Αυτός είπε λίπετο και τον έπιασε η Πρίσκυλα γυναίκα και τον διόρθωσε. Δηλαδή η διδασκαλία του να είναι ακριβεστέρα. Όταν κανείς έχει κάποια έλλειψη, με ευγένεια ο λαϊκός θα πάει να του πει: πάτερ μου, αυτό το πράγμα ακριβώς δεν είναι έτσι. Και όταν έχει ο ποιμήν, έχει μια διάκριση, έχει μια τέλος πάντων ένα σεβασμό, ξέρω εγώ πώς το λένε, ταπείνωση, το δέχεται. Όταν όμως επιμένει σε πράγματα αιρετικά, τι θα κάνει το πρόβατο? Δεν θα φύγει. Όταν πάω στην εξομολόγηση και μου πει ο παππούλης ότι μπορώ να έχω φιλενάδα ή φίλο, θα ξαναπάω σε αυτόν τον πνευματικό? Δεν θα ξαναπάω ποτέ μου, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση έχει ο λαός του Θεού να αγρυπνεί στα θέματα της πίστεως και της πνευματικής ζωής.